Γεια σας. Απόψε έχω την χαρά να υποδέχομαι τον κύριο Δημήτρη Λεβέντη, αρχιτέκτονα Πολεοδόμου, γνωστό μας, φίλο από τα παλιά, για να κουβεντιάσουμε για τα θέματα που απασχολούν την πόλη μας και το νησί μας εν συνόλο, διότι πλέον ανήκουμε σε ένα Δήμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, που για άλλη μια φορά μας κάνεις την τιμή να μας καταθέσεις τις απόψεις. Έξω από πολιτική. Ναι, γιατί είσαι πολιτικό όνομα από τα πολύ μικρά σου και τώρα λίγο πριν την έναρξη της εκπομπής θυμηθήκαμε και οι δύο ότι κάπου βρεθήκαμε και μου έλεγες και ένα γεγονός το οποίο αξίζει να υποθεί, ας είναι έξω από το θέμα της εκπομπής που είναι η πολεοδομία και η χωροταξία του νησιού μας και της πόλης μας, ότι ναι. Θυμήθηκες, επειδή υπηρετώ εγώ στην τεχνική εκπαίδευση, στο δεύτερο επαγγελματικό λύκειο τώρα, ότι βρέθηκες στην τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου. Θα μαθητής της τρίτης γυμνασίου. Και εγώ λοιπόν της έκτης δημοτικού, αφού με περνάς έκτης δημοτικού, τρία χρόνια λοιπόν. Δύο. Αυτό ξέρω και εγώ. Πώς εσύ στην τρίτη, αφού εγώ μου... Κέρδισα χρόνο. Στην τοποθέτηση του θεμελίου λίθου στο Μαντούκι από τον Στυλιανό Παντακό, τον δικτάτορα, τον περιφερόμενο με μυστρή, και που να ξέρω ότι μετά από χρόνια θα υπηρετούσα σε αυτό το χώρο, και ήταν μια εποχή ανοικοδόμησης, πώς θα την πούμε εκείνη την περίοδο, γιατί είναι η δεκαετία του 60, ας φύγουμε από αυτή την αλγινή εντύπωση που άφησε σε δύο ζευγάρια παιδικά μάτια, γιατί μετά ανεδείχθησαν πολύ αντιστασιακοί, αλλά και οι δύο θυμηθήκαμε το πλήθος που συνέρε, είτε υποχρεωτικός διότι ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, στην περίπτωσή μας είχαμε προσέλθει ομαδικός, ναι, σχολείο, ναι, υποχρεωτικά, ναι. Αλλά μου είπες και κάτι άλλο, ότι τελικώς εξεφώνησε και λόγω στο εθνικό σινεμά που ήταν τότε, ναι, ναι. Εκεί που είναι κάποια καφετέρια που λέγεται Εθνικό, νομίζω. Ναι, ναι. Αλλά ο κόσμος έφτανε, κατελάμβανε το σύνολο, ναι, της, ναι, πλατείας. Ήταν το 68, ήταν τα πρώτα χρόνια της Χούντας. Ήταν λίγο μετά το αντιπραξικόπημα του Γουλίξπουργκ, του Δεκέμβρη του 67. Λίγο αργότερα ο Παπαδόπουλος, σαν πρωθυπουργός, χαρίζει τα αγροτικά χρέη. Και παίρνει κάποια λαϊκή στήριξη από την Ήπεθρο. Τότε ακριβώς δηλαδή, νομίζω ήταν Φλεβάρης του 68, έρχεται ο Πατακός και βγάζει λόγο στη βεράντα του Εθνικού, που ήταν υπερυψωμένη και αρκετά μεγάλη. Το Εθνικό, εντός παραθέσεως, αφού μιλάμε για αρχιτεκτονικά, είναι δημιουργήμα των Ιταλών. Ήταν ένα θέατρο ποικιλιών, ήταν περισσότερο θέατρο παρά σινεμά, αλλά περισσότερο λειτουργούσε σαν σινεμά και με θεατρικές παραστάσεις που ερχόταν το χειμώνα και την άνοιξη. Πολύ πιο συχνά από ότι τώρα, γιατί τότε, εντάξει, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ο κόσμος έφτανε μέχρι το Αχταίο, με πανό, συμπυκνωμένος κόσμος, όχι αραιό. Θυμάμαι ότι έκλαψα από αγανάκτηση και έφυγα ντροπιασμένος, παρόλη την επιτήρηση. Το ίδιο περίπου και στη συγκέντρωση που είχε γίνει, θυμάμαι πάρα πολλές μαθήτριες με τις μπλε πολυποδιές, οι οποίες ήταν μαζεμένες, και επειδή είχε χαλαρώσει, ήταν πιο χαλαρή η κατάσταση τότε ανοιξιάτικα, είχαν αρχίσει και τα καλαμπούρια με το μυστρί και τα λοιπά, έλα μεγάλε, κάντηρε, μήπως θέλει να σου φέρουμε Μάλτα και τα λοιπά. Αυτό όμως που προξένησε τη γενική θυμηδία δεν ήταν τόσο ο κοντός και φαλακρός Πατακός, μάλλον με ξυρισμένο το κεφάλι. Ήτανε θα πω το όνομά του, ας πούμε, είμαστε φίλοι εξάλλου, ήταν ο Πέτρος Ωραράκος, ένας εργολάβος και δημοσίων έργων, ο οποίος ήταν περίπου στην ίδια ηλικία με μένα, αλλά είχε αφήσει το σχολείο και δούλευε στα μηχανήματα του πατέρα του. Φέρνανε χαλίκι από τα Διαπόντια και από τα Μίσιο, από την Ήπειρο και την Αλβανία. Υπήρχε μια τεράστια μάντρα εκεί,
που τώρα είναι το πάρκινγκ του λιμανιού, το μεγάλο, mm-hmm. που είναι ενδιάμεσα από τα δύο λιμάνια. Εκεί υπήρχε μια τεράστια μάντρα από δομικά υλικά. Εκεί δούλευε ο Πέτρος, και ο οποίος, επειδή ήταν και πιο γεροδεμένος και παιδί της πιάτσας, ας πούμε, δεν ήταν σαν και εμάς που είμαστε ακόμα μαθητές, για να κάνει εντύπωση σε εκατοντάδες κορίτσια που υπήρχαν τότε, μέσα στη γενική θυμηδία και με το κραυγές και με τις επιδοκιμασίες των κοριτσιών, μπαίνει με ένα μικρό Κλάρκ εξκαφέα και αρχίζει και σκάβει και μεταφέρει αμέσως μετά το θεμέλιο λίθο του Πατακού, αρχίζει οι εργασίες αμέσως τρελά και γίνεται ένας πανζουρλισμός, ας πούμε. Οπότε ήταν ο αστέρας της βραδιάς. Ο αστέρας, υποσκίασε το Πατακό ένας κερκυραίος πιτσιρικάς, ας πούμε, που δεν ξέρω αν είχε βγάλει από εκεί κανένα κορίτσι, αλλά μπράβο του, ας πούμε, είχε καλή έμπνευση. Το θυμάσαι, στο Παναθηναϊκό στάδιο βρεθήκαν κάποιοι συναδελφοί μου, το λένε, εκείνη την ημέρα πρέπει να ήταν 72, που ο Παπαδόπουλος νομίζει ότι το κατάμεστο Παναθηναϊκό στάδιο είναι υπέρ του, ναι. και αρχίζει η θυμηδία και η υποθυμηδία, η αρχή, εσένα, ναι. Ξεκινώντας από τα λιγότερο αστεία αλήθεια, και φτάνοντας και αντιλαμβανόμενος αυτός ότι δεν βρίσκεται σε ένα οικείο περιβάλλον. Το Παναθηναϊκό, άμα είναι κατάμεστρο, χωράει νομίζω 100.000. 70.000. Το ξέρω από την ΑΕΚ, ναι, που συγκεντρωθήκαν. Ήταν 80 στην ΑΕΚ. 80, γιατί μπήκανε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στον αγωνιστικό χώρο, ναι. Όταν πήραμε το 68, πριν από 50 χρόνια. Τελικός κυπέλου κυπελλούχων στο μπάσκετ, ΑΕΚ Σλάβια Πράγα. Ναι. Αρχηγό το Γιούρι Ζίντεκ και τον Αμερικάνο ΑΕΚ. Να έρθουμε από εκείνη την εποχή όπου χτίζεται άναρχα, χτίστηκε η πόλη μας. Όλη η Ελλάδα, η 60, δεκαετία του 60, η Αθήνα χάνει εκείνους τους όμορφους προαυλισμούς που είχε στις κατοικίες, τις παραδοσιακές, αν θέλεις και τις προσφυγικές, αλλά και τις νεοκλασικές. Ναι. Και δημιουργούνται όλες αυτές οι πολυκατοικίες. Ναι, ναι. Το ίδιο γίνεται και στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα. Εγώ μεγάλωσα σε μια περιοχή που τη λέγανε τότε νέες πολυκατοικίες. Τώρα είναι 50 ετών. Να διαχωρίσω τα πράγματα. Στην Αθήνα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, στην Κέρκυρα ήταν διαφορετικά. Εδώ πέρα είμαστε και μια βομβαρδισμένη πόλη. Σωστά. Η οποία ανασχεδιάζεται με ευθύνη του αρχιτέκτονα Γιάννη Κόλλα, ο οποίος ήταν κατά τα άλλα συμπαθέστατος και γνωστικός αρχιτέκτονας της παλαιάς σχολής, ο οποίος όμως δεν είχε ιδιαίτερες, δεν συνεδίαζε μάλλον την κοινωνιολογία και την οικονομία με την πολεοδομία. Χάραξε κάποιους δρόμους, ρημοτόμησε όλη την πόλη και αυτή τη στιγμή η πόλη είναι με αυτή την παλιά αμαρτία, ας πούμε, ειδικά στην οικία της Εβραϊκής, όπου η οποία δεν υφίσταται σαν τέτοια, όσο στο χαρτί δηλαδή, mm-hmm. δεν υφίσταται σαν τέτοια. Είναι χαραγμένοι τεράστιοι δρόμοι, έχουν γίνει προσκυρώσεις οικοπαίδων, δηλαδή, για να σας φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, στην Οδό Αγίας Σοφίας, ένα μαγαζί κατέχει τα 3/4 του δρόμου. Mm-hmm. Ο δρόμος γκρεμίζει το απέναντι κτίριο και βγαίνει στο άλλο καντούνι πάλι ένας πλατής δρόμος. Θα έχετε παρατηρήσει 2-3 πράγματα που συμβαίνουν μέσα στην Ουρβιαγή, όπου εφαρμόστηκε το σχέδιο πόλεως, τα οποία είναι τελείως παράλογα. Δηλαδή, ανεβαίνοντας δεν θυμάμαι το όνομα του δρόμου, την παράλληλη της Αγίας Σοφίας, mm-hmm. βλέπετε κολόνες μέσα στη μέση του δρόμου. Mm-hmm. Εκεί είναι εφαρμογή του σχέδιου πόλεως. Μάλιστα. Και προβλεπόταν δρόμος και γκρέμισμα των κτηρίων, τα οποία ήταν βομβαρδισμένα. Το σχέδιο πόλεως Κόλλα έφτανε και σε άλλα παρανοϊκά πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή ήταν ένα σχέδιο που δεν είχε σχέση με τη ζωή. Κάποιοι εγκέφαλοι, ας πούμε, από το Υπουργείο τραβήξανε γραμμές σε κάποιους χάρτες και εκεί που είναι τώρα είναι η Ανουτσιάτα, mm-hmm. έτσι, και αυτός ο δρόμος της Ευαγγελιστρίας που λέμε, mm-hmm. και φτάνει σε ένα κτίριο που είναι ζωμένο με σκαλοσχές. Αυτό το κτίριο θεωρούταν καταδαφιστέο από τότε. Ανοίγει ένας πλατής δρόμος στο πλάτος της Ευαγγελιστρίας, mm-hmm.
Και κόβει και τον ντόμο και φτάνει στο ληστόρ. Αυτή είναι η εφαρμογή του Σουηδίου πόλεως. Δηλαδή ο ντόμος είναι ρημοτομούμενος όπως και πολλά άλλα κτίρια. Αυτό έγινε εκ προθέσεως. Όχι, όχι. Από άγνοια, ας πούμε. Ήξερε ο κόλλας ότι Δεν ήταν μόνο κόλλας. Ήταν γραφειοκράτες. Γιατί πέραν του θρησκευτικού συμβολισμού έχει και μία αξία αρχιτεκτονική. Οπωσδήποτε. Τεράστια. Να πω κάτι για αυτό το ναό. Βέβαια πλατιάζουμε. Μα το θέμα μας νομίζω ότι μπορεί να είναι, επειδή έχουμε εσένα και όχι κάποιον πολιτικό, βέβαια είπα από την αρχή ότι η πολιτική είναι μέσα σου, είσαι ως αρχιτέκτον εδώ, οπότε είναι πολύ χρήσιμα αυτά, μην νομίζετε. Δεν έχω εργαστεί σαν πολεοδόμος πολύ, ας πούμε, μόνο ένα διάστημα. Και το λέω αυτό γιατί ξέρω ότι συνεργάζεσαι με τον αρχιτέκτονα πολεοδόμο Σπύρο Κουρή, τον οποίον φιλοξενήσαμε στην εκπομπή και είπαμε φιλικά, όχι επαγγελματικά, αλλά τον εκτιμάω αφαντάστα. Και είπαμε μερικά χωροταξικά για να μιλήσουμε και για την κακοδαιμονία των σκουπιδιών. Να πω κάτι σημαντικό για τον ντόμο, ο οποίος δεν είναι κανένα εξαίσιο αρχιτεκτόνημα, αλλά είναι από τα λίγα αρχιτεκτονήματα που έχουν τηρήσει τους λεγόμενους αρχαιολογικούς κανόνες της οπτικής απάτης. Αν πάτε βράδυ και είναι φωτισμένο το κτίριο, θα δείτε τη σκιά των κολωνών που ανέρχονται από το ισόγειο προς τα πάνω, ότι είναι καμπύλες η προβολή τους, που δείχνει ότι το σχήμα τους ξεκινάει όρθιο, κάνει ανεπαίσθητη έλλειψη, όπως την ίδια λογική που ακολουθούν και οι κολόνες του Παρθενώνα. Ναι. Αυτές βέβαια είναι πιο ψηλές και αυτή είναι οπτική απάτη, γιατί στον Παρθενώνα είναι οπτική απάτη. Είναι οπτική απάτη με την έννοια του ότι δείχνει το κτίριο πολύ πιο πλαστικό πιο ελαφρύ. Ενώ η δικτατορία της ευθείας το κάνει πιο στέρεο, πιο άκαμπτο. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη θεωρία. Δεν το έχω προσωπικά παρατηρήσει. Πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Όπως και αλλού, ας πούμε, υπάρχουν άλλοι κανόνες. Όπως στο εκεί που ήταν η αρχαιολογία παλιά, δίπλα από το μουσείο στην Βράιλα, όπου αν κάποιος παρατηρήσει θα δει ότι αυτή η υπέροχη σκάλα των 9-10 υψών είναι φτιαγμένη πάλι με κανόνες οπτικής απάτης. Ναι. Δηλαδή τα καμπύλα σκαλοπάτια, τα οποία αν παρατηρήσετε στα κτίρια τα σύγχρονα γίνονται με το ίδιο πλάτος και το ίδιο ύψος και είναι έσχος. Δηλαδή φαίνεται ένα ανουσιούργημα, έστω και σε λίγα σκαλοπάτια, αν αυτά είναι καμπύλα. Έχουν μεταβλητό πλάτος και ελάχιστα μεταβλητό ύψος. Ελάχιστα μεταβλητό πλάτος, ελάχιστα μεταβλητό. Πράγμα που δίνει μια πλαστικότητα στη σκάλα και την καθιστά και στο μάτι και στην ανάβαση εξαίρετη. Στα δικά σας πολυτεχνία δεν τα διδαχθήκατε αυτά, γιατί αρκετά, είπαμε ότι τα κτίρια αυτά τηρούν την αρχαία. Ναι, αρκετά, αλλά τα περισσότερα τα μαθαίνεις στην πράξη. Αρχιτεκτονική. Και τα ανακαλύπτεις στην πράξη. Δηλαδή, άμα δεν πας να ανέβεις, άμα δεν κάτσεις, ας πούμε, απέναντι από τον ντόμο, ας πούμε, δεν θα το δεις αυτό το πράγμα. Άμα δεν ανεβείς αυτά τα σκαλοπάτια, δεν θα τα δεις. Ναι. Υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες πάρα πολύ καλές μες στην πόλη. Θέλω να πω, αυτά είναι πράγματα που διδάσκονται ή είναι τέχνη του παλιού μάστορα? Όχι, όχι. Είναι κανόνες που διδάσκονται. Αλλά όμως έχουν πάρει τις τροποποιήσεις από τους παλιούς μαστόρους. Μάλιστα. Έχω πολλά να πω για αυτά, αλλά όχι τώρα, ας πούμε. Ναι. Ναι, δεν είχαμε σκοπό να μπούμε σε αυτά τα ζητήματα, αλλά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Στο τέλος της Κοτάρδου, για το οποίο είχα γράψει και ένα σχετικό αθρίδριο, είναι αυτή που ξεκινάει από εκεί που είναι η οδός Αγίου Βασιλείου, την κόβει, το μικρό καφέ, κάνει δεξιά και πηγαίνει προς την Οβραϊκή. Μάλιστα. Και τους Άγιους Πατέρες αριστερά. Λοιπόν, εκεί στο τέρμα, μετά από κάποια σκαλοπάτια, υπάρχει ένα υπέροχο κτίριο, το οποίο είναι υποπεσκευή πολλά χρόνια και το οποίο έχει ασύμμετρες πυραμίδες ανάμεσα από τα βόλτα. Φτιαγμένος από σοβά και από τούβλο, από κομμάτια τούβλου. Και είναι φτιαγμένα, βέβαια, όχι από αρχιτέκτονα, από έναν εκπληκτικό μάστορα της εποχής. Πολύ ενδιαφέροντα και όλα αυτά, για να κάνουμε ένα άλμα στο σήμερα, γίνονται σεβαστά ή
βλέποντας να καταραίουν ενδιαφέροντα κτίρια, θεωρούνται λεπτομέρειες. Εξαρτάται, στα μικρά, σεμνά και καθυστερημένα κτίρια. Να πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Εκεί ακριβώς που βρίσκεται αυτό το κτίριο αριστερά, είναι μια από τις καλύτερα φτιαγμένες καμινάδες εν προβόλο, δηλαδή που βγαίνει έξω από το κτίριο, της παλιάς πόλης. Mm-hmm. Τρομερά έξυπνη, η οποία δημιουργεί καμινάδα και κουζίνα, ας πούμε, κουζινή, όπως ήταν τα παλιά, με εστία καμπύλη, αλλά όμως μεταβάλλεται κάθε ύψος. Ναι. Δηλαδή μικραίνει. Ναι. Και αυτή η σύλληψη οφείλεται σε εμάς τώρα. Μάλιστα. Για να μην δημιουργήσει μεγάλο όγκο. Mm-hmm. Αυτά πιστεύω ότι τώρα πια με τον έλεγχο που υπάρχει από την τοπική εφορία γίνονται ορισμένα σεβαστά. Ναι. Ορισμένα δεν μπορούν να τα πιάσουν όμως. Και είναι, ναι, είναι, και ορισμένα, είναι και ορισμένα σεμνά, σεμνά πράγματα που έχουν σχέση με την ιστορία της Κέρκυρας, τα οποία είναι τελείως περιφρόνημένα. Όπως? Αφαιρώ ένα παράδειγμα. Όπως παίρνουμε το δρόμο για το Γαρούνα. Περνάμε το Γεια σου Γιάννη και το κτίριο που λένε ότι είναι του Ρωμαίου και παίρνουμε αυτό το δρόμο που οδηγεί στον Άι Μαθιά και στον ναι, Γαρούνα. Κατηφορικά. Στους δύο Γαρούνες, ναι. Κατηφορικά. Mm-hmm. Αριστερά μας έχουμε ένα αρχαίο τείχος. Μάλιστα. Το οποίο είναι φτιαγμένο από κυκλόπιες πέτρες, ορθογωνισμένες περισσότερες και το οποίο έχει, πώς το λένε, έχει χορταριάσει, πολλά σημεία του έχουν γίνει τυχεία, πολλά σημεία του έχουν γκρεμιστεί. Ο ίδιος είχα καλέσει την αρχαιολογία, είχε κάνει μια καταγραφή και είχαν πει ότι θα το περιφρουρήσουν. Αλλά όμως κανένας δεν έχει κάνει έρευνα. Τι είναι αυτό? Mm-hmm. Το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος μπορεί να είναι και πριν από τη ρωμαϊκή κατοχή της Κέρκυρας. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Μάλιστα. Αλλά όμως, οι υπηρεσίες που, και δεν χωρίς να τις κατηγορώ, ας πούμε, ένα γενικότερο σύστημα στον αστικό μηχανισμό, δεν υπάρχουν για να ερευνούν. Ναι. Υπάρχουν μόνο για να ελέγχουν και για να αστυνομεύουν. Ναι. Και αυτό με τελείως κακό τρόπο. Και χωρίς τη συνεργασία του πολίτη. Πολύ ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις και πρέπει να πω πάλι πριν από την εκπομπή, λέγοντάς σου, ότι έχω καταθέσει, νομίζω υπάρχει και ένα άρθρο μου στο site του σταθμού με τίτλο «Παλήμψιστος πόλης». Κάνω μία σύλληψη λίγο αυθαίρετη αλλά και λίγο πραγματική, ότι η πόλη μας, κυρίως η πόλη και το νησί δευτερευόντως, με τις 100 κοινότητες, απαρτίζεται από στρώσεις πολιτισμών, ξεκινώντας, να πω και από τον ομηρικό, αν και αμφισβητείται η ομηρική αναφορά στην Κέρκυρα, αλλά όλες οι άλλες περίοδοι είναι καταγεγραμμένες και αποτυπωμένες σε ναούς και σε ξοκλήσια μέχρι τις ημέρες μας. Και μου είπες κάποια στιγμή ότι εάν γινόταν ανασκαφή στο Δεσίλα, στο χτίμα Δεσίλα, θα πιθανόν, να το πεις όμως εσύ. Να, πιθανόν να βρεθεί και κάποιο υπόλοιμο από το καράβι του Οδυσσέα ή ο σκούφος του ή κάτι άλλο. Ναι, πάντως νομίζω στο Ιόνιο βρέθηκε, το διάβαζα χθες προχθές, σε πολύ καλή κατάσταση από αρχαιολόγους της θαλάσσιας αρχαιολογίας και της εναλίου ακριβώς αρχαιολογίας, ένα πλοίο σε πολύ καλή κατάσταση και λέγεται ότι αναφέρεται σε αυτή την περίοδο. Να κάνω πάλι μια παρένθεση χωρίς να μακρηγορήσω. Μιλώντας για τα σεμνά και τα περιφρονημένα. Μ' αρέσει που χρησιμοποιείς αυτόν τον όρο, αλλά πες μας ένα σεμνό παράδειγμα. Ναι, υπάρχουν αξιόλογοι αρχαιολογικοί θησαυροί οι οποίοι δεν έχουν ερευνηθεί. Να μιλήσω ας πούμε για το σπήλαιο Μεσογγύης. Δηλαδή υπάρχει χτισμένη σπηλιά με ίχνη τελείως πρωτόγονα, η οποία δεν έχω διαβάσει πουθενά να έχει, την έχω ψάξει επειδή είχα κάποιες δουλειές εκεί, αλλά είναι τρομερά αξιόλογα και πραγματικά φαίνεται η προσπάθεια του ανθρώπου να φτιάξει κάποιο σπίτι μέσα στο βράχο. Απάνω από τον κόλπο των Ερμόνων που φημολογείται, υπάρχει εκτίμηση ότι
προσάραξε ο Οδυσσέας και θρυλείται, ας πούμε. Υπάρχει το ποτάμι, έτσι. Mm-hmm. Το ποτάμι υπάρχει και γεωλογικά φτάνει στην Κέρκυρα. Mm-hmm. Έχει καταστραφεί βέβαια. Και είναι και αρκετά πλατή άμα το δει κάποιος. Το ποτάμι, το οποίο γράφει ο Όμηρος ότι πήγανε με τη βάρκα στο παλάτι. Ναι. Από εκεί όμως υπάρχει πάλι ένας πρωτόγονος οικισμός, ο οποίος δεν ξέρω κατά πόσο έχει ερευνηθεί. Τελείως, θα λέγα και προομηρικός ακόμα. Mm-hmm. Με τρομερά ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία βέβαια οι ειδικοί, παρά να κοιτάζουν, ας πούμε, εάν ας πούμε μια μαρκίζα είναι φτιαγμένη από μπετόν ή άμα είναι φτιαγμένη από τούβλο, καλό θα ήταν να σκύψουν σε αυτά τα πράγματα. Ναι, ιδιαίτερα στο νησί μας με τέτοιο πλούτο. Δηλαδή θέλω να πω ότι από το παλάτι των Αγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ, ας πούμε, αυτά είναι πιο ενδιαφέροντα και είναι πιο ελληνικά. Ναι. Είναι η δικιά μας φέτα ιστορία. Ναι, εδώ επειδή αναφέρθηκες στο κτίριο που αποτέλεσε και το αρμοστείο και ναι. το ανάκτορο μετά, αυτά όλα είναι πραγματικά πιο αυθεντικά και υπάρχει μια υπερβολή που αφορά την αρχαιολογία και θα το πω αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά της, τη διατήρηση του αρχαιολογικού πλούτου, διότι αν αφινόταν χωρίς κανονισμούς θα είχαμε καταστρέψει και τα υπόλοιπα, ότι υπάρχει ένας απόλυτος και πάρα πολύ αυστηρός σεβασμός στο να μπουν οι πλάκες κατά τον τρόπο κατά τον οποίο ναι. μπήκαν, χωρίς όμως να σηματοδοτεί αυτό κάποια αρχαιολογική αξία, διότι ναι. τοποθετήθησαν ναι. πριν από μερικές δεκαετίες, ναι. Βλέποντας όλες αυτές τις πραγματικές ανάγκες έρευνας σε βάθος και της ιστορίας της αρχαίας και της πιο το θέμα δεν είναι να αντιγράψουμε κάτι παλιό, ας πούμε. Το θέμα είναι να δούμε από πού θα ξεκινήσουμε. Ναι. Επειδή αναφέρθηκε το συγκεκριμένο παλάτι, να αναφέρω κάτι για να αστείο, για να κόψω και τη σοβαρότητα της συζήτησης. Πιστεύω ότι είναι αναγκαίο. Όχι, δεν είναι καθόλου. Είναι αναγκαίο σε ένα διάλογο. Ροφανής. Είναι σοβαρή και συγχρόνως είναι με τα παραδείγματα που μας παραθέτεις. Μου είχε αφηγηθεί ο εξαίρετος μακαρίτης μηχανικός, Ρένος Παϊπέτης, ο οποίος ήταν μηχανικός του Δημαρχείου για αρκετές δεκαετίες. Εξαίρετος πολιτικός μηχανικός, σπουδαμένος. Δημήτρη, επειδή διαχειρίζουμε τον χρόνο, να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος με το Ρένο Παϊπέτη, μηχανικό του Δημαρχείου ναι. και την αφήγησή του. Ναι. Ωραία, ας κάνουμε ένα διάλειμμα, παρακαλώ. Περιγράμματα δεύτερο μέρος, Δημήτρης Λεβέντης μαζί μας, ο κύριος Δημήτρης Λεβέντης, αρχιτέκτον και πολύ ενδιαφέρον στην αφήγησή σου, Δημήτρη. Μας είπες ενδιαφέροντα πράγματα που ένας μη αρχιτέκτονα αλλά ευαισθητοποιημένος ως προς το περιβάλλον τώρα ανθρωπογενές θα μπορούσε να δει και να απολαύσει, πιθανόν ναι, να απολαμβάνει ανάγκη. Και να μην το προσέχει. Δεν είναι ανάγκη να είσαι ναι. αρχιτέκτονας. Ναι, μπορείς να απολαμβάνεις κάτι και να μην συνειδητοποιείς τα μέτρα και τις αναλογίες. Πολίτες της Κέρκυρας, ας πούμε, όπως ο φίλος μας ο Μίλτος ο Βασιλείου, ο οποίος έχει επέμβει σε πολεοδομικά θέματα γράφοντας τον τοπικό τύπο πολύ περισσότερο από ότι. Από έναν αρχιτέκτονα. Από έναν αρχιτέκτονα. Ναι. Παρεμπιπτόντως είναι γιατρός. Ναι. Και ο Ξήνους ιδιαιτέρως στις παρατηρήσεις του σε ό,τι αφορά. Επειδή ακριβώς έχει βαθιά, πόλης μας. Βαθιά εγκυκλοπαιδική ναι. μόρφωση και μπορεί και κάνει μια ανάλυση των πραγμάτων από πολλές γωνίες. Mm-hmm. Και όχι μόνο. Και λέω και το άλλο, ότι θα μπορούσε κανείς να μην αναζητήσει τις συγκεκριμένες μαθηματικές αναλογίες, αλλά να μπορεί να απολαύσει ακριβώς. το αισθητικό ακριβώς. αποτέλεσμα ακριβώς. μιας δομής. Να πω ότι αφήσαμε στη μέση μία αφήγησή σου για ναι, την ανάγκη του διαλύματος. Ένα αστείο περιστατικό που μου είχε αφηγηθεί ο κύριος Ρένος Παϊπέτης, στον οποίο η Κέρκυρα χρωστάει πολλά, ας πούμε. Μηχανικός του Δήμου. Μηχανικός του Δήμου, σπουδαγμένος στη Λουβέν, πολύ αυστηρός στις επιβλέψεις του και στις μελέτες του. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος των συνεργείων. Mm-hmm.
Αυτό καλά από μια άποψη, γιατί σεβότανε και τηρούσανε κάποιους κανόνες στην εφαρμογή, οι οποίοι μετά, μετά τη δεκαετία, τουλάχιστον μετά το 1980, πιστεύω ότι σε ορισμένα πράγματα πήγαν κατά διάολο. Mm-hmm. Ο Ζέρβας, το Δεκέμβριο του 1944, ρίχνεται στη θάλασσα από τις δυνάμεις του Ελλάς, τον Άρη και τον Σαράφη, mm-hmm. που στάθηκαν από το Γενικό Στρατηγείο του Ελλάς, αντί να κατέβουν στην Αθήνα και να αντιμετωπίσουν τους Άγγλους, προς βορρά στην Ήπειρο. Με την ικανότητά σου θα μιλήσουμε για τα Δεκεμβριανά στο λοιπόν, συμβαίνει αυτό πράγματι. Συμβαίνει. Πετάει στη θάλασσα τον Έδες του Ζέρβα, που ήταν αστείος σε πολεμική ικανότητα σε σχέση με το συγκροτημένο στρατό του Ελλάς, και έρχεται στην Κέρκυρα. Οι δυνάμεις του έρχονται και κάνουν ουσιαστικά κατοχή σε μια αιμογενή Κέρκυρα. Λέγεται γενικά, εκτιμάται ότι γύρω στο 60-65% του πληθυσμού ήταν ευνοϊκά τοποθετημένο προς το ΕΑΜ. Αυτό δημιούργησε μια λαϊκή αντίδραση μέσα στην πόλη. Γίνεται μια διαδήλωση στο Πεντοφάναρο, πολύ δυναμική από τους επωνίτες, και εκεί πρωτοστατεί η μητέρα του Σπύρου του Μουραϊτη, του πρώην αντιδήμαρχου και φίλου και επίσης μηχανικού. Και του Ερωτόκριτου, λοιπόν. Όχι, μητέρα του Σπύρου, νύφη του Ερωτόκριτου, mm-hmm. Κατά κάποιο τρόπο. Η οποία μπαίνει και παίζει τις γροθιές με τους ένοπλους εδεσίτες. Επειδή κάποιος της έσκησε το πουκάμισο και φάνηκε το στήθος της. Mm-hmm. Με πάθος και θαραλέα μπαίνει μπροστά και τους αρχίζει στους φούσκους που λέμε, mm-hmm. στην Κέρκυρα. Mm-hmm. Μείναν κόκαλο οι εδεσίτες. Δεν αντιδράσανε. Mm-hmm. Δεν μπορούσαν να αντιδράσουν, mm-hmm. στην ορμή μιας νέας επωνήτησας Κερκυραίας. Τέλος πάντων, το βράδυ πάνε και κοιμούνται. Στρατονίζονται μέσα στο παλάτι. Το πρωί, μάλλον μετά από 3-4 μέρες που μείναν εκεί, γιατί μετά σκορπίσανε στα χωριά και άρχισε εκεί η τρομοκρατία, αφοπλίστηκαν όλα τα τμήματα του Εδρικού Ελλάς Κέρκυρα. Μπαίνει μέσα ο Παϊπέτσης με το συνεργείο και υπήρχε μια αφόρητη μπόχα. Αφόρητη μπόχα από απορρίμματα, ας πούμε, όπως κατά. Mm. Πού είναι τελικά αυτά? Πάνε στις τουαλέτες, εκεί τις ήταν ακάθαρτες και τα λοιπά, αλλά ρίχνουν εκεί πέρα αμμονία, νερό και τα... Τις καθαρίζουν. Η μπόχα παραμένει μέσα σε όλο το χώρο. Τι είχε γίνει? Επειδή δεν βρίσκανε τις τουαλέτες το πρώτο βράδυ, πήραν τις ξυφολόγες, ξυλώσανε το πάτωμα, αφοδεύσανε μέσα στο κούφιο, στο ύψος που υπάρχει από το πάτωμα στο δοκάρι, και μετά τα ξανακαρφώσανε. Και όλο το παλάτι... Ας μην το συνεχίσουμε, γιατί λοιπόν, έχει και η οσμή θα μεταδοθεί και τηλεοπτικώς εις τους δέκτες. Αυτό λοιπόν είναι μια ιστορία του Ρένου του Παϊπέτη. Είπες ότι οι δεκαετίες του Παϊπέτη, στις δεκαετίες αυτές ετηρήθησαν κάποιοι κανονισμοί, ναι, και μετά κανονισμοί. Πήγαμε, γράφω εδώ, κατά διαόλου. Τι εννοεί ο ποιητής να τη ρίσει αυτή? Θέλω να ξεκινήσω την αφήγηση, μάλλον να ξεκινήσω από πιο πριν. Το πώς αναπτύχθηκε η Κέρκυρα, με πολύ λίγα λόγια, εντάχει, ας πούμε, mm-hmm. Γιατί είναι τεράστιο το θέμα αυτό. Και οι πόλεις. Ξέρουμε ότι αυθεντικοί Φαίακες, όπως αυθεντικοί Πελασγοί και τα λοιπά, ναι, και Έλληνες, ναι, δεν υπάρχουν πια. Υπήρξε απικισμός και κύματα διωγμένων επίσης πληθυσμών που φτάσαν εδώ πέρα. Δεν είναι ανάγκη να τα αναφέρουμε, είναι τελείως ιστορικό το θέμα. Λάκωνες, Μωραΐτικα, στους Λάκωνες, ναι, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν κρεμμύδια τεράστια, τα οποία βγαίνουν μόνο στη Λακωνία. Mm. Έχει γίνει μια αδερφοποίηση Λακώνων και Λακώνων. Ναι, μα είναι από εκεί. Όπως στα Μωραΐτικα είναι Πελοποννήσιο. Μωραΐτες. Και στα Κρητικά η Κρητική. Για τους Αρβανίτες δεν μιλάμε, τα Αρβανιτοκάλαλα κτλ. Mm. Είναι παντού, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι.
Αλλά αυτοί οι πληθυσμοί, ας πούμε, σε οι οποίοι τελικά ένα μεγάλο μέρος τους εγκλωβίστηκε, κατοίκησε σε μια περιτυχισμένη πόλη, ακολούθησε κάποιους κανόνες πολεοδομικούς, τους οποίους τους είχαν οι ενετοί. Οι ενετοί είχαν ακολουθήσει τη λεγόμενη λογική της Πυρίτιδος. Δηλαδή ότι πρέπει να αναταχθεί ένα φρούριο το οποίο τα κανόνια της εποχής δεν μπορούν να το ρίξουν. Ένα φρούριο που με το σχεδιασμό του, με τα τρίγωνά του, μπορούσε να κυκλώνει τον εχθρό σαν τα τρίγωνα δηλαδή που βγαίναν έξω, αν έκανες έφοδο μέσα στις κοιλώτες, μετά κατεβαίναν οι άλλοι και τους τσακίζανε. Ο σχεδιασμός των φρουρίων είναι πραγματικά μεγαλοφυής και τελειοποιήθηκε από τον αρχιτέκτονα Βιτέλη που έκανε το νέο φρούριο. Και εκεί πέρα μέσα αναπτύχθηκε η παλιά πόλη. Θα κάνω και εδώ μια παρένθεση, ότι μέσα στον όλο σχεδιασμό υπήρχε μια σατανική, εφιέστατη κατασκευή. Ήταν ένας διάδρομος, σχεδόν υπόγειος, ο οποίος δίνει όλο το τείχος από την εσωτερική πλευρά. Αυτός τι σκοπό είχε? Σε περίπτωση που από τη μεριά της θάλασσας ή από τη μεριά της Τοάς ο εχθρός καταλάβαινε ένα τμήμα των τείχων, να έρθει η φρουρά έξω αμέσως και να περικυλώσει τον εχθρό που είναι μέσα στο πρώινο χειροφρούριο. Ένα μέρος αυτού του διαδρόμου το είχα βρει δουλεύοντας στη λεγόμενη Ρανιατέλα. Υπήρχαν περίπου 7-8 μέτρα μέσα, χτισμένα, και κοβόταν από την αίθουσα του Ορφέα. Δηλαδή, όταν έγινε ο Ορφέας, δεν υπήρχε καμία εσκαφή, κανένας έλεγχος κτλ. Θα θυμάσαι και εσύ, γιατί ήσουν στο δεύτερο, ότι... Ναι, στο πρώτο. Τέλος πάντων, σταματήσει εκεί διεκόμενος, ότι η οικοδομή του Ορφέα κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Ναι, βεβαίως. Εγώ θυμάμαι και την πριν κατάσταση που ήταν πάλι σινεμά. Και το θέατρο. Πάλι Ορφέας λεγόταν. Ναι, ήταν υπαίθριο σινεμά, έτσι. Ένα από τα πολλά υπαίθρια. Είχα δει το πρώτο έργο ερχόμενο στην Κέρκυρα, γιατί δεν είμαι από εδώ. Ναι. Τον Ντεζιρέ, Μάρλον Μπράντο, Όντρε Χέρμπον. Θέλω να πω το εξής τώρα. Ότι αυτή η πόλη με τις πόρτες της, με τα τείχη της, με πυκνοδομημένη, στενή, με τα καντούνια της κτλ. Είχε κάποιο κοινωνικό έλεγχο, ο οποίος ήταν αυστηρότατος από την τότε αριστοκρατία και από τους ενετούς, έτσι. Η αστυνομία ήταν, οι ραβδούχοι, σχεδόν όλοι ήταν από αλβανικά φύλλα που έρχονταν εδώ, τα οποία μείναν και στην πόλη, στα περίχωρα της πόλης. Και ορισμένοι... Ραβδούχοι δηλαδή περιεφέροντο ράβδους. Ναι, με ράβδους. Και ορισμένοι, κάποιο άλλο φίλο έχει μείνει στους λιαπάδες. Τέλος πάντων, όλη αυτή η ανάπτυξη τη δεκαετία του 50, δηλαδή το 54 γίνεται το κλόμ Μετερανέ, αρχίζει και αλλάζει. Δηλαδή, τα καταπιεσμένα στρώματα και ρηγμένα στρώματα της υπαίθρου αρχίζουν και πλουτίζουν με την περιφερειακή στήριξη των τουριστών, οι οποίοι μένουν σε νοικιαζόμενα, σε ξενοδοχεία, αρχίζουν και αγοράζουν γη. Ένα πάλι αστείο γεγονός είναι ότι οι ρηγμένοι των οικογενειών και τα... Οι δευτερότοκοι δηλαδή. Οι δευτερότοκοι, οι έχοντες, οι ασθενείς, οι άρρωστοι και οι γυναίκες βέβαια, ας πούμε, οι οποίες ήταν τρομερά καταπιεσμένες στην Κέρκυρα. Παίρνανε παραθαλάσσια οικόπεδα. Τα οποία δεν είχαν παραγωγή, δεν είχαν ελιές. Αυτή όμως. Μετεστράφη στο αντίθετο. Έγινε η αντίθεση. Ευνοήθηκαν και πούλησαν. Αυτό έγινε σε πολύ μεγάλο βαθμό σε όλη την έκταση του νησιού, από βορρά μέχρι νότο. Ναι, σε όλη την έκταση. Οι ρηγμένοι παίρνανε δηλαδή, τα παραθαλάσσια. Τα πλούσια χωριά, τα κεφαλαιοχώρια, όπως η Επίσκεψη, όπως η Μαθιάς, δεν είχαν τουριστική ανάπτυξη. Και ενώ ήταν μεγάλα, με αγροτική παραγωγή. Μετά είδαν, ας πούμε, τα επισκοπιανά, παραδείγματος χάρη, τα επισκοπιανά είναι η βάση του χωρίου των Μωραϊτικών. Έτσι, τα Μωραϊτικά είναι ένα σκόρπιος οικισμός. Σε όλη αυτή την κατάσταση, μετά τον πόλεμο και τους βομβαρδισμούς,
Έρχεται το σχέδιο Κόλλα για το οποίο μιλήσαμε, το οποίο κανονικά δεν έπρεπε να εφιστάται πια. Και δημιουργεί τεράστια ζητήματα στα διοκτησιακά καθεστώτα, στις μεταβιβάσεις, στις δουλειές που πρέπει να γίνουν στην ευρωπαϊκή συνοικία. Μετά από αυτό έρχεται το ΠΑΣΟΚ και ο οραματιστής Τρίτσης βγάζει την επιχείρηση πολεμικής ανασυγκρότησης. 1377 μου φαίνεται. Το 1337, ναι. 1337. Και το 82 ξεκινάει η επιχείρηση για 4.310 πόλεις και χωριά μέσα σε όλη την Ελλάδα. Επιστρατεύτηκε τεράστιο δυναμικό. Ήμουνα και εγώ εκεί, όχι όμως για την Κέρκυρα, για τα Γιάννα και την Ιγουμενίτσα είχα δουλέψει σε αυτή την ομάδα. Πάθηκε και η αναθεώρηση και τα πολεοδομικά της Λευκύμης, των Μπενιτσών, της Κασιόπης, της Παλιοκαστρίτσας. Εδώ δούλεψε εξαιρετικά στο πλαίσιο αυτό ο Σπύρος Οκουρής. Στο γενικό πολεοδομικό. Και έκανα την ερώτηση στο Σπύρο που την κάνω και σε σένα. Ετηρήθηκε, σε ποιο βάθμο ετηρήθηκε αυτός ο σχεδιασμός? Παρότι έχει ΦΕΚ από το 1987, δεν τηρήθηκε, τροποποιήθηκε στην πορεία και ούτε η τροποποίησή του έχει τηρηθεί. Το σχέδιο του Κουρί είχε μια λογική κόντρα σε αυτή την αναρχία. Πάλι να πω κάτι για την αναρχία, ότι από το γίνεται το σχέδιο Κόλλα, αλλά σε όλη την Ελλάδα ακολουθείται η λεγόμενη πολεμική πολιτική Καραμαλή, ο οποίος ήταν υπουργός δημοσίων έργων πριν να τον διαλέξουν οι Αμερικάνοι και να διοριστεί αρχηγός της ΕΡΕ και να πάρει τον Στεφανόπουλο εν μία νυχτή που ήταν ο υποψήφιος πρωθυπουργός μετά τον Παπάγο. Μετά τον Παπάγο και να γίνει αυτός αρχηγός της ΕΡΕ. Ικανότατος βέβαια, σαν υπουργός δημοσίων έργων, είχε διακριθεί, έξυπνος. Λοιπόν, σε τι συνίστατο η πολεοδομική πολιτική? Ότι αφήστε τους να κόψουν το λαιμό τους. Δεν ασκούμε πολεοδομική πολιτική. Άφησε τον αγρότη, τον μεροκαματιάρη, να μην διεκδικήσει από το κράτος στέγη, να μην διεκδικήσει πολεοδομική πολιτική, να μην διεκδικήσει το εργατικό κίνημα όπως τη Γαλλία ή τη Γερμανία ή την Αγγλία στέγη. Πάει ο εργαζόμενος και παίρνει πολύ φτηνά, όχι όπως εδώ με τις εργατικές κατοικίες, σε τεράστια συγκροτήματα σχεδιασμένα, διαμέρισμα. Πάει στο Δήμο κάποιος, ναι, και κάνει αίτηση και κάποια στιγμή ο Δήμος του βρίσκει κατοικία. Ο Δήμος, γιατί έχει εξουσία, αποδυναμωμένη τοπική αυτοδιοίκηση, ακόμα και τώρα, έτσι, όχι με τα στοιχεία που έχει στην Ευρώπη. Αναφέρεσαι στη γαλλική εμπειρία. Στη γαλλική ή την Ιταλική. Την οποία έχει σπουδάσει. Ναι, ναι. Και ενώ εδώ έγινε άναρχο το σύστημα. Έγινε άναρχο ακριβώς για να ο αυθαίρετος οικισμός να σιωπήσει, να είναι όλο τον καιρό που θα χτίσει, θα είναι όμηρος του καθεστώτος, πρέπει να βρει τα λεφτά, να χτίσει ένα ισόγειο. Και να αδειοδοτηθεί ενώ δεν έχει το δικαίωμα αδείας. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Και άδεια να έχει. Για να τελειώσει ένα σπίτι. Υπάρχει η λαϊκή παροιμία, άμα δεν παντρέψεις και δεν χτίσεις, δεν έχεις δοκιμάσει τη ζωή σου. Και πραγματικά έτσι είναι. Τώρα το παντρέψεις δεν υπάρχει πια, ας πούμε. Έχουν ελευθερωθεί ευτυχώς ορισμένα πράγματα, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, όχι τελείως. Αλλά το να χτίσεις παραμένει μια περιπέτεια. Λοιπόν, 5 χρόνια για να χτίσεις. Ένα ισόγειο, λέω εγώ, 50 τετραγωνικών, 100. Μετά, εάν έχεις κάνει που θα έχεις κάνει αυθαιρεσίες, είσαι όμηρος του κράτους. SAE. Ναι. Μέχρι να το νομιμοποιήσεις. Μέχρι να το νομιμοποιήσεις, όπως έγινε τότε το 83 επί Τρίτσι, που αφέθηκε, υπήρχε όμως μια λογική ότι και στο μέλλον θα γίνει το ίδιο. Όπως και έγινε. Όπως και έγινε το. Αυτή το αυθαίρετο χτίσιμο, ας φέρω ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ, έγινε το ξενοδοχείο του Χαντρή στην Δασιά. Δεν υπήρχε τίποτα. Μάλιστα. Αναπτύχθηκε ένας οικισμός αυθαίρετος, ο οποίος τελικά έγινε νόμιμος. Μετά τις λεγόμενες κατασκηνώσεις πηγαίνοντας προς τη Δασιά, στον οικισμό λίμνης κάτω Κορακιάνας. Λέγεται λίμνη γιατί αριστερά είναι μια λίμνη, έτσι, ένας βάλτος. Όπου μάλιστα ορισμένοι είχαν χτίσει με τους κανονισμούς της παρόδειας δόμησης και υπάρχει ένα κτίριο που πέφτει είναι ο κερκυριακός πύργος της Πίζας. Με μια αγωνία τουλάχιστον 30 μοιρών. Να το κάνουμε αξιοθέατο. Να το κάνουμε αξιοθέατο, ναι, της Κουταμπάρας.
Έλα, αν θες, γιατί θα την κάνεις σαν τον κεντρωτή που βγήκε τελείως εκτός σκηνικού. Ναι, λοιπόν, αυτή είναι αυθαίρετη δόμηση. Είναι, αυτή όμως συμμαζευόταν. Αυτή είναι αυθαίρετη δόμηση. Κορακιάνα που ανέφερε ναι, στην παραλίμνια περιοχή. Εντάξει, ορισμένα είχαν την κάλυψη της παρόδιας δόμησης, ας πούμε, όταν έγινε ο δρόμος. Τον οποίο σημειωτών τον είχε κατασκευάσει ο Καλογιάννης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στα χρόνια της δικτατορίας. Όλο το έργο από την πόλη μέχρι και τη Δασιά. Αυτά τα πράγματα η μελέτη του Σπύρου τα σημάζευε. Του Σπύρου του Κουρί, λοιπόν, στο πλαίσιο του σχεδίου με μια λογική η οποία ήταν πάρα πολύ απλή και η οποία είναι η λογική ενός τεχνικού που μπαίνει με το μολύβι και το χαρτί και έρχεται και σε επαφή με τον πληθυσμό, μελετάει την ιστορία και λέει η διέξοδος είναι αυτή. Στο Σαρόκο υπάρχει ένα τρίστρατο που συναντώνει οι τρεις οδικοί άξονες της Κέρκυρας. Το Αβράμι, που στην ουσία είναι η εθνική περιβλάδων που πάει στο βορρά, ο δρόμος προς το ψυχιατρίο που πάει στο νότο και η Πολυχρονίου Κωνσταντά που πάει προς τη μέση. Μάλιστα. Εκεί ακριβώς, από εκεί ακριβώς, ο Σπύρος έριχνε το βέλος της ανάπτυξης έξω από το ψυχιατρίο. Εκεί προέβλεπε την ανάπτυξη της πόλης, τη βιομηχανική ζώνη, τον σταθμό λεωφορείων κτλ. Εκεί δηλαδή αναπτυσσόταν η πόλη, πολύ σωστά, και η οποία πόλη που σχεδιάζει ο Σπύρος περιφρουρούτανε με ζωέ, με ζώνες οικιστικού ελέγχου, όπως έγινε και στα Γιάννα. Να αναφέρω εδώ ότι επειδή δούλεψα στα Γιάννα, ότι ακριβώς αυτές οι ζώνες περιφρουρούσαν την άναρχη δόμηση της πόλης, την μπλοκάρανε, με αποτέλεσμα να μπορεί να εφαρμοστεί η Ιωνία οδός και τώρα η συνέχεια της Ιωνίας προς την Αλβανία. Μάλιστα. Εάν υπήρχε αυτό το κακό που υπάρχει, ας πούμε, στους δικούς μας οδικούς άξονες, δεν θα βγαίνει τίποτα. Μετά όμως το τέτοιο του κόλλα... Κάνω μια ερώτηση, γιατί πρέπει να σε ενημερώσω. Ναι. Έχουμε 4 λεπτά μόνο ακόμη. Ναι. Έχω σημειώσει εδώ το πήγαμε μετά το 70 κατά διάολο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να είπες, να σταθώ στο 70. Είναι είπες, κάτι πολύ σημαντικό για να κλείσω. Ότι έχουμε το σχέδιο Τρίτσι, που είναι ένα σχέδιο ορθολογικό. Έχουμε την παρέμβαση στο πλαίσιο του σχέδιου Τρίτσι του Σπύρου Κουρί εδώ στην Κέρκυρα. Τι δεν ετηρήθη. Δεν ετηρήθη καθόλου. Να μην διακόψω, θα το θυμηθώ για το 70. Ναι, ξεκινάω από το 70. Mm-hmm. Ξεκινάω από το 70 και θα φτάσω πάλι στην ανατροπή της πρότασης του Σπύρου. Και επειδή τα τελευταία λεπτά θα σε δεσμεύσω να κάνουμε τη συνέχεια της εκπομπής, γιατί ναι, είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, και να τα συναρτήσουμε και με τα διέξοδα μιας Κέρκυρας που τελεί σε χρόνια κρίσης. Γιατί έχει πολύ δρόμο ακόμα αυτή η συζήτηση. Αρκετό δρόμο, τουλάχιστον ακόμα μια εκπομπή. Θέλω να πω το εξής, ότι το 70 ξεκινάει ο στρατηγικός νατοϊκός αμερικάνικος σχεδιασμός που περιλαμβάνει την Κέρκυρα, την Ιγουμενίτσα και την Εγνατία Οδό. Την Εγνατία Οδό, η οποία θα έφτανε στα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής. Ο σχεδιασμός είχε γίνει με την τότε γεωπολιτική κατάσταση. Η Εγνατία συνδεόταν με την Ιταλική Απία και ανέβαινε προς τις χώρες της Ευρώπης και στα λιμάνια, πώς το λένε, εμπορικά λιμάνια της Ευρώπης είναι στην Ολλανδία, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι ούτε στη Γαλλία ούτε στη Γερμανία. Από τον 17ο αιώνα. Ναι. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά. Και οι πρώτες ασφάλειες. Βεβαίως. Και η πρώτη κρίση, η κρίση της Τουλίπας, αλλά της Τουλίπας, μπράβο, θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή γι' αυτό, επειδή είμαστε στον επίλογο. Το 70 μέχρι το 78, το team της Basil, ένα τελείως αμερικάνικο team που δίνει υπεργολαβία ορισμένα πράγματα στον καθηγητή Δεκαβάλα, από το 70 μέχρι το 78, ο οποίος διαχειρίζεται τη μελέτη, ήταν μια μελέτη η οποία είχε σαν στρατηγικό σκοπό το αεροδρόμιο στη Λευκύμη, λιμάνι επίσης πολύ μεγάλο στη Λευκύμη, γιατί από εκεί είναι ο δρόμος πιο κοντινός, ο θαλάσσιος δρόμος προς την Ιγουμενίτσα. Ο δικός άξονας βορρά-νότου, που θα πήγαινε και στο άλλο λιμάνι που θα συνδεόταν με την Απία. Ναι. Ο σχεδιασμός της Εγνατίας της τότε χαραγμένης δεν έχει καμιά σχέση με τη σημερινή Εγνατία. Ο σχεδιασμός του άξονα βορρά-νότου είχε προχωρήσει, είχαν γίνει απολουτριώσεις. Ορισμένα τμήματά του τα βλέπουμε πριν από τη Μεσογείο. Μάλιστα. Πριν από τη Μεσογείο, εκεί που πλαταίνει πάρα πολύ και αδικαιολόγητα ο δρόμος, γίνεται λεωφόρος και ανεβαίνει απάνω στην ανηφόρα
να περάσει κάτω από το σπήλιο και να πάρει παρόδια, να περάσει από τον Μπούκαρη, το Πετρετή κτλ. Και να καρφωθεί στη Λευκύμη. Mm-hmm. Έτσι πήγαινε ο δρόμος. Αυτά είναι το 70. Δεκαετία 70 ή 70. Από το 70 και πέρα. Γίνεται η μεταπολίτευση, αλλά ο σχεδιασμός παραμένει ο ίδιος. Και ο οποίος σχεδιασμός, για να φέρω και την κοινωνικοπολιτική διάσταση, προέβλεπε περίπου 100.000 κλίνες. Εκεί δηλαδή που φτάσαμε. Mm. Αναλογία ένα προς ένα. Ένας κάτοικος, ένας τουρίστρας. Είναι δυνατόν αυτό? Όχι, είναι υποδούλωση του τοπικού πληθυσμού. Τώρα είμαστε ένα τρία. Ναι. Είμαστε τριπλάσιοι. Ναι, τέλος πάντων. Ας μην το προσδιορίσουμε τώρα, γιατί είναι. Οι κλίνες δεν είναι τριπλάσιες, εντάξει. Οι κλίνες είναι αναλογικές. Ο κόσμος όμως που περνάει είναι διαφορετικός. Θέλω να πω. Ασχολείσαι και με τα θέματα τουρισμού. Ναι. Αναγκαστικά, αφού οι περισσότερες είναι τουριστικές κατασκευές. Ο καθηγητής Δεκαβάλα διαχειρίζεται αρκετά αυστηρά το σύστημα και από εκεί και πέρα το team του, δεν ανάγκη να πω ονόματα. Επιβάλλεται και στο χωροταξικό σχεδιασμό στην Κέρκυρα, στην κατασκευή του χωριού, στην κατασκευή αξιόλογων κτηρίων, στο σχεδιασμό, στο χωροταξικό τουρισμού και χρήσεων, ας πούμε, το οποίο δεν έγινε. Γιατί δεν γίνανε όχι μόνο του Κουρία, αλλά δεν γίνανε και άλλα. Δεν έγινε η Μπενίτσα. Δημήτρη, θα μου επιτρέψεις, ναι, θα έχεις το ένα λεπτό εσύ ως επίλογο, να πω ότι θα κρατήσω την ερώτηση για το σχέδιο Κουρί, λοιπόν, γιατί δεν εφαρμόστηκε, για την επόμενη εκπομπή και να ολοκληρώσουμε με αυτή τη συνέχεια της αφηγήσεώς σου, ναι, σε σχέση με αυτό το σχέδιο του 70. Θέλω να πω ότι η άναρχη ανάπτυξη ολοκληρώθηκε. Έφερε τα ιδιωτελή ιδιωτικά συμφέροντα. Δηλαδή βλέπουμε την ανάπτυξη του διοικητικού κέντρου της πόλης που προβλεπόταν στον άξονα που πήγαινε προς τον νότο, βλέπουμε και γίνεται στις αλικές. Από τι? Από κτίρια τα οποία προβλεπόταν σαν καταστήματα. Αν πάει κανένας μέσα σε αυτά τα κτίρια, θα δει ότι οι σκάλες, όπως όλα τα μαγαζιά, είναι στο τέρμα. Δηλαδή, ο υπάλληλος ή ο άνθρωπος ο οποίος είχε συναλλαγές, έπρεπε να τάσει στο τέρμα για να ανέβει απάνω σε κάποιον όροφο. Δηλαδή, μιλάμε για ένα έσχος. Θα συνδέσουμε στην επόμενη εκπομπή όλα αυτά τα προκαταρκτικά, να τα ονομάσουμε έτσι, με τη συνέχεια των δεκαετιών του 1990 και του 2000. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλές παρεθέσεις και και ήταν και απολαυστικές. Πάρα πολύ ενδιαφέροντες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τα όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπες απόψε. Ευχαριστώ. Καληνύχτα σας.